Λοιπόν, τα ρίχτερ στην Ιαπωνία και σύμφωνα με το Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, το επίκεντρο είναι βόρεια του νησιού Χονσού, το κεντρικό νησί τη Ιαπωνία. Μέχρι στιγμή δεν έχουν δοθεί πληροφορίε για τραυματισμού, ωστόσο φαίνεται ότι ο σεισμό έγινε ιδιαίτερα αισθητό και στο Τόκιο, με πάρα πολλά tweets να ενημερώνουν για έντονη σεισμική δόνηση που κράτησε μέχρι και 30 δευτερόλεπτα. Βέβαια, το εστιακό βάθο είναι περίπου στα 300 χιλιόμετρα και αυτό πιθανότατα να είναι κάτι το οποίο ε, να μην ε, έχει προκαλέσει όντω ε, πολύ μεγάλου τραυματισμού. Ε, άλλα ε, tweets αναφέρουν ότι ε, πολλοί άνθρωποι πανικόβλητοι βγήκαν έξω από τι ε, κατοικίε του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία φαίνεται να επλήγει από τη συγκεκριμένη σεισμική δόνηση, στην συγκεκριμένη ε, ε, περιοχή φαίνεται να κατοικούν περίπου 30 εκατομμύρια άνθρωποι. Ε, αυτό το οποίο μπορούμε ωστόσο να συμπληρώσουμε είναι ότι μόλις εχθές είχαμε ε, και άλλες δύο σεισμικές δονήσεις στις Φιλιππίνες, ε, κοντινή βέβαια σχετικά περιοχή με την Ιαπωνία, ε, 5,3 και 5,9 βαθμοί της κλίμακας ρίχτερ θύψαν τις Φιλιππίνες, από τις οποίες σεισμικές δονήσεις έχαν, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Αυτό το οποίο τέλος να συμπληρώσουμε είναι ότι δεν υπάρχει και προειδοποίηση για τσουνάμι ακόμα τουλάχιστον. Ευχαριστούμε πολύ ελευθερία.